Τώρα, εντωμεταξύ, 2.000 περίπου είναι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στον Εύρο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Ένωση Καταναλωτών Εύρο. Ο Σταύρος Παπαδόπουλος θα μας πει αμέσως τώρα περισσότερα. Σταύρο. 2.000 νοικοκυριά στον Εύρο, ήδη όπως τα υπολόγισε περίπου, αν 150.000 κάτοικοι αντιστοιχούν σε 30.000 νοικοκυριά, ένα στα 15 νοικοκυριά στην περιοχή του Εύρου είναι υπερχρεωμένο. Σημαίνει ότι έχει δάνεια. Έχει δάνεια σε τράπεζες σημαίνει αυτό, Σταύρο. Σε τράπεζες και δεν μπορεί να αποπληρώσει. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Αυτές οι οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν οτιδήποτε έχουν θέσει σε υποθήκη, ακίνητα κυρίως. Να τους τα πάρουν οι τράπεζες. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση, τουλάχιστον από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Εύρου, όπου ζητείται αυτοί οι άνθρωποι να καταφύγουν στη βοήθεια της Ένωσης, καθώς υπάρχουν εθελοντές δικηγόροι, νομικοί, που μπορούν να τους στηρίξουν. Χωρίς να πληρωθούν βεβαίως, να τους στηρίξουν να υπάρξει μια διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, να μειωθούν τα επιτόκια, να επιμηκυθεί ο χρόνος. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες η Ένωση Καταναλωτών και πάει καλά μάλιστα. Υπάρχει σχετικός νόμος, αλλά δεν τον εφαρμόζουν οι τράπεζες, τουλάχιστον όχι όλες. Σε αυτό το θέμα είναι πολύ προσεκτικές. Βεβαίως υπάρχει και ένα προηγούμενο που δικαστικά η οικογένεια από τον Εύρο κατάφερε να μειώσει το επιτόκιο από το 18% που είχε για κάποιο δάνειο στο 5%. Μάλιστα, με τη βοήθεια της Ένωσης Καταναλωτών. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, Σταύρο, σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν είναι σχετικό το επόμενο.